Μέσω ταχυδρομείου επιχείρησε ανάγνωση να μεταφέρουν στην Κύπρο ένα κιλό κάναβη. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται νωρίς το πρωί, όταν αλλοδαπός έφτασε στο κεντρικό ταχυδρομείο της Λάρνακας και ζήτησε να παραλάβει ένα πακέτο. Οι κινήσεις του κίνησαν την περιέργεια τελωνιακού, ο οποίος άρχισε να το ρωτά διάφορα στοιχεία για το πακέτο. Εκεί, όταν ο τελωνιακός λειτουργός υποψιάστηκε κάτι και του ζήτησε περαιτέρω στοιχεία, πανικοβλήθηκε και το έσκασε τρέχοντας. Όταν ανοίχθηκε το πακέτο, βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κάναβη μέσα, περίπου ενός κιλού. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, αναζητείται τώρα το συγκεκριμένο άτομο. Γνωρίζουμε ότι το δέμα ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον ύποπτο άρχισαν να καταδιώκουν άτομα που βρίσκονταν στο ταχυδρομείο, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε και αστυνομία, η οποία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του. Ήδη παραλήφθηκε υλικό κλειστού κυκλώματος, το οποίο για αξιολογείται, ενώ σύμφωνα πληροφορίες φαίνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο πακέτο είναι πλαστά και ήδη οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με ξένες υπηρεσίες.